Αυξημένα τα μέτρα της συντροχίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Ειδικότερα ο σχεδιασμός ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύου σε τομείς ανά 20 με 30 χιλιόμετρα, ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, αυξημένα μέτρα τροχέας στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, αυξημένα μέτρα σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρουσία τροχονόμων σταθμούς διοδίων, ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις κυκλοφοριακών ή άλλων προβλημάτων, ενώ συνεργεία της τροχέας θα διενεργούν ειδικούς και γενικούς ελέγχους, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα. Επίσης, θα ισχύσει η απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου για όλο το τριήμερο. Σε περίπτωση που κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ενημερώνονται για τον καιρό, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται φυσικά με τις υποδείξεις των τροχονόμων.